Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Μιλάτε τέτοια λόγια, κύριε Ανσούλη, γιατί κάποια τα αμφισβητούν. Εννοείται σε αυτά που είπε ως απάντηση ίσως και προς εσάς ο κύριος Τζικαλάγιας θες την εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν υπόθηκαν τέτοια πράγματα, κύριε Ανσούλη, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι ότι κάποιοι πιθανόν να θεωρούν. Ο κύριος Τζικαλάγιας έκανε ένα σχόλιο για το ανεπανόρθωτο που είπατε, την ανεπανόρθωτη ζημιά που είπατε στην εκπομπή μας, αλλά και στο έγγραφό σας που στείλατε στον Αντιπεριφερειάρχη. Είπε ότι ανεπανόρθωτη είναι μόνο η ανθρώπινη ζωή. Το ότι έχουν κλείσει 2.200-2.500 επιχειρήσεις, το ότι έχει φτάσει η ενεργία στο 50-55%, αυτό δεν είναι επανορθωτική ζημιά δηλαδή. Αυτό, απαντάτε με ερώτηση λοιπόν κι εσείς. Δεν ξέρω κι εγώ, τι να πω. Απαντάτε με ερώτηση. Είναι στιγμές δύσκολες. Τουλάχιστον εννοείται να μην τα ακούτε και από πάνω, αυτό μας λέτε, κύριε Πανταζία. Εντάξει, ας σταματήσουμε τη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να καθόμαστε να αναλωνόμαστε με το τι είπε ένας και το τι είπε ο άλλος. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και το θέμα είναι με ποιους τρόπους μπορεί πλέον να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Σωστά, αλλά μοιραία θα βρείτε αυτές τις μέρες και τον κύριο Τζικαλάγια. Τι θα το πείτε λοιπόν? Αυτά που έχουμε να πούμε τα έχουμε πει κατά καιρούς, κύριε Ανσούλη, και μάλιστα εγγράφως. Και δεν αλλάζουν οι απόψεις μας, ξέρετε. Είναι σταθερές και γι' αυτό συνεχίζουμε με αυτή τη λογική, αν θέλετε. Ναι. Έτσι, με βάση αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν κατά καιρούς, πιθανόν να γίνονται κάποιες αλλαγές σε αυτά τα οποία ζητάμε, σε αυτά τα οποία διεκδικούμε. Αλλά στην ουσία η διεκδίκησή μας είναι μία. Το πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Τώρα, κύριε Πανταζή, πάντα κάνουμε κάποιες προτάσεις. Όπως κάνατε και τώρα. Όπως κάνατε και τώρα. Έτσι, μπορούν να στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όπως κάνατε και τώρα, και θα πούμε 2-3 κουβέντες, γιατί έχουν αξία και αυτές οι προτάσεις, τις οποίες στείλατε εγγράφως στον κύριο Σαββόπουλο, για να μπορέσει πάνω σε αυτές τις προτάσεις να τις υπερασπιστεί, όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί, πρέπει να σας πω, με δηλώσεις του στο σταθμό μας και ο κύριος Ζωσλιόπουλος χθες το απόγευμα. Υπερθεμάτισαν με τις προτάσεις σας, τη στήριξαν τις προτάσεις σας, αλλά την παράταση που ζητούσαμε για να κλείσουμε, για να μην κλείσουμε και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε μέσα σε κάποιες μέρες τον δείκτη της βαθμολογίας του 150, δεν μας δόθηκε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Ανσούλη, για αυτή τη στήριξη πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους δημόσια. Και να πω επιπλέον ότι τη στείλαμε την επιστολή στον κύριο Σαββόπουλο, γιατί αυτός ήταν ο οικοδεσπότης. Ναι, φυσικά. Και με αυτή τη λογική αποφασίσαμε και στείλαμε την επιστολή στον κύριο Σαββόπουλο. Όμως το γεγονός και μόνο ότι όλη αυτή η διοικητική με θέρμη, θα έλεγα, ναι, περισσή, εγώ θα έλεγα. Επέμειναν στα καταστήματα. Επέμειναν σε αυτά τα οποία εμείς ζητούσαμε. Νομίζω ότι τους τιμά ιδιαίτερους. Τώρα, 14 μέρες μπροστά μας και για αυτή την κατάσταση πρέπει τουλάχιστον να προσέξουμε να είναι και 14 μέρες. Γιατί εδώ, κύριε Πανταζή, όπως μας τα εξηγούσε χθες το βράδυ ο κύριος Σαββόπουλος, όλα κρίνονται από τη βαθμολογία με τους 17 δείκτες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για να βγαίνει αυτή η βαθμολογία. Αν περάσουμε το 150, είμαστε σε lockdown. Αν φύγουμε κάτω από το 150, βγαίνουμε από την κατάσταση 4, από το επίπεδο 4. Τώρα είμαστε στο 220-230, είχα δει μπάλα. Άρα όλοι μας θα πρέπει να προσέξουμε, κύριε Ανσούλη. Βέβαια, 157 είναι τα Γιάννενα στη βαθμολογία που πήραν την παράταση και γίνεται πολλής λόγος από χθες, γιατί ενώ είναι 157 τα Γιάννενα, πήραν αυτή την παράταση μέχρι το Σάββατο για να επαναξεταστεί η κατάσταση. Γιατί είναι οριακά, το έχει διευκρινίσει ο κ. Γαρδαίας. Καλά, αυτοί, αν αυτή ήταν στο 157, όπως λέτε, γιατί εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτός ο δείκτης. Έτσι. Είναι η βαθμολογία. Είναι 17 δείκτες. Και να το εξηγήσουμε λίγο με πολύ απλά λόγια. Για το αν θα ανέβει ή θα κατέβει επίπεδο μια περιοχή, λαμβάνονται υπόψη 17 δείκτες. Να μην τους αναλύσουμε ξεχωριστά κρούσματα κτλ. Πώς είναι, που είναι, πολλά. 17 δείκτες. Ο κάθε δείκτης δίνει και μια βαθμολογία. Αν η συνολική βαθμολογία των 17 δείκτων είναι μέχρι 150, είμαστε επίπεδο 3. Αν η βαθμολογία των 17 αυτών παραμέτρων
βγει πάνω από το 150, πάμε επίπεδο 4. Όταν είμαστε επίπεδο 4 και πέσουμε από το 220-30 πόσο είμαστε τώρα, κάτω από το 150, τότε θα πάμε ξανά επίπεδο 3. Τότε από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Αυτό όπως λέμε. Και ο λαός. Αν μπορούσα να το πω όσο πιο απλά για να το καταλάβουμε όλοι πώς μπαίνουμε και πώς βγαίνουμε από κατηγορία σε κατηγορία. Εντάξει, πάντως είναι γεγονός, κύριε Ρανσούλη, από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, κυριολεκτικά όλοι μας. Για να είναι 14 μέρες. Για να μπορέσουμε στο 13ήμερο να ξεπεράσουμε και αυτή τη στενοπόδια. Διαφορετικά φοβάμαι ότι αν πάμε άλλο ένα 7ήμερο ή αν πάμε άλλο ένα 14ήμερο. Ακριβώς. Τότε πραγματικά η κατάσταση όχι απλά δεν θα είναι επανόρθωτη, όπως είπαμε και χθες, θα έχει καταστραφεί εντελώς. Πάση θυσία λοιπόν στις 14 μέρες αυτές πρέπει να ρίξουμε αυτή τη βαθμολογία μας κάτω από το 150. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς. Ξέρετε, υπάρχουν και χειρότερα. Δεν είναι το τελευταίο επίπεδο το επίπεδο 4. Έχει και παραπάνω, κύριε Πανταζή. Και εκεί κλάφτα χαράλαμπε. Ζητάτε όμως κάποια πράγματα και είναι καλό να τα συζητήσουμε. Μας έκαναν εντύπωση όχι μόνο αυτά που ζητάτε για την οικονομική ενίσχυση κατά ελάχιστον των 2.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, αλλά μας έκανε πολύ εντύπωση αυτή η υπόθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και πολύ καλά κάνατε και το επικεντρώσατε, γιατί δεν μας είχε πάει πολύ το μυαλό και σε αυτό το κομμάτι του αθέμητου ανταγωνισμού που θα συντελεστεί από αύριο έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε και το πρώτο χρονικό διάστημα, ναι, κατά τη διάρκεια του πρώτου κλεισίματος Μαρτίου-Απριλίου κτλ. Και τότε, κύριε Ανσούλη, είναι προφανές, είναι σίγουρο μάλλον ότι υπήρξαν και τότε αντιδράσεις και σε τοπικό επίπεδο, άσχετα αν δεν βγήκαν στην επιφάνεια, και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, από πάρα πολλούς εμπορικούς συλλόγους, από πάρα πολλές ομοσπονδίες, μεταξύ αυτών και η δικιά μας. Ναι. Και μάλιστα είχαμε αποστείλει και σχετικά έγγραφα. Ναι. Επαναλαμβάνω, άσχετα αν δεν τα δώσαμε στη δημοσιότητα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είναι όλες οι μικρές επιχειρήσεις κλειστά και αυτές οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες εγώ πλέον ότι τηρούν κατά γράμματα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να έχουν τη δυνατότητα να απολούν όλα αυτά τα είδη τα οποία. Πολύ κάθε μικρή επιχείρηση στην πόλη μας, στο νομό μας, σε όλη τη χώρα. Αυτό από μόνο του, έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, δημιουργεί ένα θέμα του ανταγωνισμού. Εγώ είμαι κλειστά και όλος είναι ανοιχτά. Ναι. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Κανονικά τα σούπερ θα πουλάνε από παπούτσια μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Δυστυχώς, ούτε και σε αυτό. Όμως αυτό που είχαμε υποχρέωση να κάνουμε, κύριε Ανσούλη, το κάναμε. Δηλαδή, επικεντρώσαμε και αναδείξαμε ορισμένα ζητήματα με τη χθεσινή μας επιστολή στον κύριο Σαββόπουλο. Ναι. Τα οποία, κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, είναι ουσιαστικά έτσι. Το ότι ζητάμε να υπάρξει μια μίνιμουμ εισοδηματική ενίσχυση και όχι μέσα από τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, επιστρεπτές ή μη επιστρεπτές προκαταβολές. Ναι. Και εδώ, μιας και το αναφέρουμε τώρα, να πούμε ότι στη μη επιστρεπτή προκαταβολή είναι φύση αδύνατο να μπουν οι μικρές επιχειρήσεις. Και φοβάμαι ότι σε επίπεδο περιφέρειας ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες θα ενταχθούν θα είναι ελάχιστες. Τελειώνουν και οι προθεσμίες εκεί, θα το δούμε αυτό. Ναι, ναι. Τις χίλιες, ας πούμε, σε επίπεδο περιφέρειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους αυτούς οι οποίοι σχεδίασαν αυτό το πρόγραμμα. Από την άλλη τη μεριά όμως, τι έχουμε. Ελάτε να σας δώσουμε μια επιστρεπτή προκαταβολή. Στην ουσία, πάρτε ένα δάνειο και επιστρέψτε το ξανά πίσω. Όχι όλο, γιατί λένε ότι ό,τι είμαστε τώρα που είμαστε στο επίπεδο 4, επιστρέφεται το 50%. Το 50% χαρίζεται. Όσο ήμασταν στο επίπεδο 3, χαρίζεται το 30%. Εντάξει, αυτό ανακοινώθηκε πράγματι, κύριε Ανσούλη, και είναι πράγματι θετικό βήμα. Είναι καλό. Είναι καλό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ζητάτε όμως και μετατόπιση κάποιων υποχρεώσεων φορολογικών κτλ. Είναι λογικό, κύριε Ανσούλη. Κλειστά τα μαγαζιά χωρίς, για τους περισσότερους συναδέλφους, χωρίς να υπάρχουν εισοδήματα από κάποιες άλλες πηγές, είναι προφανές ότι δημιουργούνται δυσκολίες. Έτσι. Και ας μην ξεχνάμε ότι. Και αυτό είναι αλήθεια, νομίζω. Όλοι μας το ξέρουμε, όλοι μας το συζητάμε, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια πολλές φορές. Πλέον οι δυνατότητες του καθενός έχουν εξαντληθεί, έχουν εξανεμιστεί. Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθούν διευκολύνσεις.
Βέβαια, κατά καιρούς ανακοινώνονται οι ρυθμίσεις, ανακοινώθηκαν ρυθμίσεις και τις προηγούμενες ημέρες. Όμως νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω να έχει δυνατότητα σε όλους εμάς που είμαστε μικροί της αγοράς. Θα υπάρχει τακτική, φαντάζομαι, επικοινωνία και με τους λογιστές του καθενός, γιατί σε αυτή την κατάσταση που μπαίνουμε, έτσι και αλλιώς τα καταστήματα, τα εμπορικά και όχι μόνο, και όσοι είναι πληττόμενοι ΚΑΔ, όπως ξέραμε από τον Μάρτιο-Απρίλιο, από αύριο μπαίνουν και για την περιοχή μας το ειδικό καθεστώς των ενισχύσεων και των εργαζομένων, που όπως και την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, από αύριο θα βγουν σε αναστολή. Επαναλαμβανόμενη λοιπόν αυτή η ιστορία με τους λογιστές, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν άμεση πια επαφή. Γιατί από αύριο, επαναλαμβάνω, πρέπει να κινηθούν όλες τις διαδικασίες για τους πληττόμενους ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, και για τους εργαζομένους από αύριο που μπαίνουν στην περίφημη αναστολή, για να πάρουν το βοήθημα που τους αναλογεί, για όσο διάστημα θα είμαστε στο επίπεδο 4. Και μακάρι και να σούλεις 14 μέρες να ξεμπερδέψουμε. Αυτό είναι, όχι βέβαιο, αλλά γιατί αν δεν ξεμπερδέψουμε, υπάρχει, προσέξτε, τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από αύριο στην Καστοριά εφαρμόζονται εδώ και μια εβδομάδα στην Κοζάνη. Ναι. Δεν έχει πέσει καθόλου αυτός ο δείκτης στο 150, αυτή η βαθμολογία. Αν δηλαδή χθες έλεγε η καραντίνα στην Κοζάνη, σήμερα θα συνέχιζε. Δεν έχει βοηθήσει δηλαδή, δεν έχουν βοηθήσει τα μέτρα στην Κοζάνη να ρίξουν αυτή τη βαθμολογία κάτω από το 150 μέχρι σήμερα. Μπορεί να τα κατορθώσουν τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτή τη βαθμολογία, γιατί είναι η μόνη που θα κρίνει το μέλλον μας. Και εξάλλου αυτό το οποίο, ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, είναι κάτι το οποίο το τόνισαν τουλάχιστον αυτό αντιληφθήκα εγώ με τις δηλώσεις τους, όλοι οι αυτοδιοικητικοί του νομού, και ο Περιφερειάρχης και οι δήμαρχοι, και φαντάζομαι το τονίζουμε και όλοι μας. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε. Πρέπει να ρίξουμε τη βαθμολογία μας κάτω από 150 από τους 17 δείκτες από τους οποίους βγαίνει αυτή η βαθμολογία. Πάση θυσία. Αν δεν το καταφέρουμε, άλλες 14 μερούλες μας περιμένουν εκεί στη γωνία. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα Χριστούγεννα, κύριε Ανσούλε. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, φτάσαμε και στα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, ναι. Καλή πρωτοχρονιά, του χρόνου με υγεία. Ξέρετε, επειδή η περίοδος του Χριστούγεννου είναι και μια περίοδος στην οποία η αγορά την περιμένει πώς και πώς. Ακριβώς. Και μάλιστα μετά από όλα αυτά τα οποία τραβήξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα ήταν κυριολεκτικά καταστροφή για όλους μας. Αν πλησιάζαμε την περίοδο του Χριστουγέννου με τέτοια δεδομένα τα οποία ισχύουν σήμερα στον νόμο. Βέβαια, κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί σε ένα κατάστημα που μπαίνει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε άνθρωποι όλη την ημέρα, πρέπει να είναι αυτό το πράγμα, δεν μπόρεσε να το απαντήσει κανείς. Γιατί πρέπει να είναι κλειστό το μαγαζί που μπαίνουν πέντε άνθρωποι όλη την ημέρα, αυτό το θέμα είναι πραγματικά ίσως έξω από κάθε λογική. Κοιτάξτε, για να σου λέει, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μετά τις 11 Μαΐου του 2020, όλοι μας, με όλοι μας ανεξαιρέτως, εφαρμόσαμε αυτά τα οποία έπρεπε να εφαρμόσουμε. Όλοι μας, με όλοι μας ανεξαιρέτως, και μιλάω για το κομμάτι το δικό μας, κάναμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε και για τους εαυτούς μας και για τους καταναλωτές οι οποίοι επισκεπτόταν τα καταστήματά μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και το τονίζω αυτό, δεν υπήρξε καμία παράβαση η οποία να έχει βεβαιωθεί σε χώρο καταστήματος του λιανικού εμπορίου, όπως δεν υπήρξε και κανένα κρούσμα το οποίο να ανακοινωθεί και να έχει σχέση με κατάστημα. Σε εμπορικό κατάστημα. Μάλιστα. Μα το είπε και ο ίδιος ο κύριος Γαρδαίας χθες, ότι θεωρεί ότι αυτός ο τομέας δεν είναι φορέας μετάδοσης. Και γιατί δεν το βγάζει τότε. Τώρα, εγώ γι' αυτό ήμουν αισιόδοξη χθες ότι θα λάβει ειδικά μέτρα για το λιανικό εμπόριο. Γιατί το είπε, γιατί το είπε μόνος του ο ίδιος ξεκάθαρα, χωρίς. Δεν το είπε έμεσα, το είπε εντελώς ξεκάθαρα, ότι θεωρώ ότι δεν είναι φορέας μετάδοσης ο συγκεκριμένος κλάδος. Ας απαντήσει λοιπόν στον κύριο Πανταζή και στον κάθε. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο στοιχείο. Γιατί κλείνει λοιπόν τα καταστήματα. Κύριε Πανταζή. Τώρα, σας το είπα και προηγουμένως, δεν θα μπούμε στη λογική τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι λέω εγώ, τι λέτε εσείς. Τι λέει η πραγματικότητα είναι. Το θέμα είναι ότι από αύριο πρέπει να είμαστε κλειστά. Το θέμα είναι ότι από αύριο πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα. Το θέμα είναι ότι από αύριο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το θέμα είναι ότι από αύριο πρέπει να δείξουμε αντοχές και δύναμη, ούτως ώστε τουλάχιστον το 14ήμερο το διανύσουμε, βγάζοντας στο τέλος καλά αποτελέσματα. Και από εκεί και μετά ο Θεός βοηθός. Κυριολεκτικά ο Θεός βοηθός.
Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε. Είστε μαγαζί και σήμερα. Δώστε μας λίγο την εικόνα τι γίνεται έξω στην Καστοριά. Δεν κατεβαίνετε μια βόλτα με τα μάξι. Ναι, αλλά άμα φύγουμε από εδώ, ποιος θα μείνει εδώ, είναι για αυτό το θέμα μας. Πάρτε και το μικρόφωνο, πάρτε και μια μικρή κάμερα και ελάτε να πάμε μια βόλτα. Άρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είναι 11 η ώρα. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι μπήκαν στο κατάστημά σας από το πρωί που ανοίξατε? Και μόνο το γεγονός ότι ανακοινώθηκαν μέτρα για την Κοζάνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό και μόνο το γεγονός. Για παγώσκη Καστοριά. Κυριολεκτικά πάγωμα. Μάλιστα. Και μιλάω για την αγορά, έτσι. Και μιλάτε για την αγορά. Είναι χαρακτηριστικό, γι' αυτό σας ρωτάω. Από το πρωί που ανοίξατε σήμερα μέχρι και αυτή την ώρα που είναι 11 και 5, πόσοι μπήκαν μέσα στο κατάστημα? Ούτε ένας. Μάλιστα. Ούτε ένας. Κύριε Πανταζή, σας ευχαριστώ. Φοβάμαι ότι δεν είμαι και ο μόνος. Το φαντάζομαι και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.